Φίλοι, καλησπέρα σας από τη Νέα Φιλαδέλφεια, από το στάδιο Νίκος Γκούμας. Από το Μέγκα σας καλή απόψε να γίνετε ένα με τους 22-23.000 θεατές οι οποίοι έσπευσαν στο γήπεδο να παρακολουθήσουν τη Ρεβάνς ΑΕΚ. Μπείτε σε πρώτος γύρος του Πελουέφα. 3-0 το πρώτο μάτς στο Άρνεμ. Με τα κυτρινόμαυρα είναι η Φίτεσε και με τα άσπρα μαύρα η ΑΕΚ ξανά μαζί σε λίγο. Ο Στεφάνοβιτς και εδώ ένα ασφαλώς από τα πρόσωπα της βραδιάς, και όχι μόνο είναι τούτης της βραδιάς, αλλά και της άλλης πριν από 14-24 ώρα στο Άρνεμ. Ο Νίκος Μαχλάς, ελληνική ομάδα στην σέντρα με τους δύο προωθημένους της, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Χρήστο Μαλαδένη. Ελληνική ομάδα με τερματοφύλακα τον Μιχαηλίδη. Και από εκεί πέρα είναι ο Μάρκος, είναι ο Μπάμπουνσκι, ο Κωστένοβλου, ο Μαλαδένης, ο Ηλίεφ, ο Νικολαίδης, ο Κοπιτσής, ο Καραγιάννης, ο Ζήκος και ο Κεφαλάς. Η ΑΕΚ δοκιμάζει την πρώτη επίθεση και κερδίζει το φάουλ. Αυτή είναι η σύνδεση της Βίτεσε με Βέστερφελτ, Φαντερχούφεν, Φανχίντουν, Κρέικ, Μαχλά, Σούκοφ, Λάρος, Γιόχεμσεν, Χόσεν, Ντεμάρκι και Ρόιζερ. Διετής είναι ο Ιταλός Λίβιο Μπάτσολι, 42 ετών στα 43, διεθνής από το 95, και διετεύσει τον αγώνα ελπίδων Κροατίας Ελλάδας πριν από 2 χρόνια στο Κάρλοβατς, στον δρόμο των ελπίδων προς τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 0-0 λοιπόν, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη το πρώτο λεπτό αυτής της, όπως και να το κάνει κανείς, δύσκολης για την ένωση βραδιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά είναι στο χέρι των κυτρινόμαυρων που απόψε για τις ανάγκες της περίστασης είναι ασπρόμαυροι, των γηπεδούχων δηλαδή, αυτή τη δύσκολη βραδιά να την κάνουν δύσκολη για τους φιλοξενούμενους. Η ΑΕΚ που παίζει με 4 νέα πρόσωπα, 4 αλλαγές, όλες αναγκαστικές σε σχέση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα. Αφού δεν είναι μόνο ο Κασάπης και ο Καλιτζάκης που έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από αυτό το παιχνίδι, είναι και ο Ατματσίδης που βρίσκεται στον πάγκο και ο Σαβεύσκι που δεν είναι καν στον πάγκο εκτός ομάδας. Μαχλάς αποδοκιμαζόμενος κυνηγάει αυτή την μπάλα δίχως επιτυχία. Η ΑΕΚ που παίζει το αγαπημένο στον Στεπάνοβιτς 5-3-2 με τον Μπάμπουνσκι στην καρδιά της άμυνας και δίπλα του αριστερά και δεξιά τον Κωστένογλου και τον Κεφαλά, αντικαταστάτη του Καλιτζάκη. Στα δοκάρια ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης. Στα άκρα ο Κοπιτσής με τον Καραγιάννη. Στη μεσαία γραμμή ο Ζήκος, ο Μάρκος και ο Βούλγαρος, ο Ηλιάν Ηλίεφ, αντικαταστάτης του Σαβεύσκη. Και προωθημένοι, όπως είπαμε, ο Μαλαδένης με τον Νικολαίδη. Εδώ ο Κωστένογλου επεμβαίνει πρώτο Μαχλά. Οι Ολλανδοί έχουν 3 αναγκαστικές αλλαγές σε σχέση με την δεκάδα του πρώτου μάτς. Είναι ο Τρούστφουλ, ο Φέλτμαν, τραυματίες δεν ήρθαν καν στην Αθήνα, και ακόμη ο Πέροβιτς που κάθεται στον πάγκο, επίσης επειδή προέρχεται από τραυματισμό μαζί με τον συμπατριώτη του, τον Τσούροβιτς. Λουί Λάρος, σκόρερ πρώτο γκολ στο Άρνεμ και το δεύτερο συνεχόμενο πλάγιο για την Βίτεσε από την επέμβαση του Βαγγέλη Κεφαλά, που έχει από κοντά, βλέπετε το ζευγάρι στο βάθος, τον Μαρτάιν Ρόιζερ. Από τον Φανχίντουμ, Λάρος, Κοπιτσής. Καλή προσποίηση. Ηλίεφ με τη μία, ο Ζήκος δεν μπορεί, κερδίζει ο Φανχίντουμ με αποφασιστικότητα. Ντεμάρκι και ο Μπάτσολι διακόπτει το παιχνίδι για να δώσει κίτρινη κάρτα στον Χάρη Κοπιτσή για ένα προηγούμενο μακριά από την μπάλα αντικανονικό τάκλινγκ. Αυτό πριν συμπληρωθούν 4 λεπτά ήταν ο Φανχίντουμ με τον Ζήκο, αλλά είπαμε μακριά από την μπάλα. Ο Χάρης Κοπιτσής υπέπεσε σε φάουλ αντικανονικό τάκλινγκ. Παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα, πράγμα που σημαίνει ένα ξαφνικό, αρκετά επικίνδυνο σούτ από τον Κρέικ. Έλεγα ότι
η κάρτα στον Κοπιτσή σημαίνει πως είτε η ΑΕΚ προκριθεί στους 32 είτε αποκλειστεί. Αυτός θα είναι απόν από την επόμενη ευρωπαϊκή περιπέτεια της Ένωσης. Ξανά αυτό το μακρινό σου κοντά στα δοκάρια του Χρυσόστομου Μιχαηλίδη. Καραγιάννης με τον Γιόχεμσεν, αμέσως η σέντρα, Ντεμάρκη, Ζήκος, Πάουλο Μπάτσολη, σε καλό σημείο για την ΑΕΚ. Καθώς πάμε για τη συμπλήρωση του πενταλέπτου, εδώ ο Άρκο Γιόχεμσεν. Έκανε το φάουλ στον Άκη Ζήκο. Ο κόσμος ζεσταίνεται, παίρνουμε πια στο 6. Ο Πιτσής, σπεσιαλίστ όταν η μπάλα είναι στημένη, απέναντι από τα αντίπαλα δοκάρια. Αυτός δοκιμάζει, αλλά όχι απευθείας. Ξανά λέει ο Μπάτσολη, καθώς ο Μάρκος έστειλε την μπάλα σε κάθε περίπτωση. Out, ο Ιταλός δείχνει στον Κοπιτσή ότι δεν είχε σφύριξη. Έκτο λεπτό λοιπόν, αυτή τη φορά ο Κοπιτσής απευθείας, δίχως δύναμη, ούτε καν ακρίβεια. Ζήκος, ωραία, το άνοιγμα για τον Λίεφ. Καλύπτεται από την ζώνη της Ολλανδικής άμυνας. Το γύρισμα από τον Κοπιτσή, καθώς η μπάλα δεν πέρασε εκτός παιδιάς. Κεφαλιά του Ντεμάρκη και ο Ρόιζερ. Καραγιάννης. Ο Μιχαηλίδης, εδώ το επιτυχημένο ντεβούτο του στην Κρήτη την Παρασκευή. Παίρνει το βάπτισμα του πυρός σε μάτς ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Φάουλ που κερδίζει από τον Φανχίντουμ. Ο Ηλίεφ υπό τις διαμαρτυρίες του Κοπιτσή που προηγουμένως είχε πάρει την κίτρινη κάρτα και ζητάει τώρα από τον Ιταλό ρέφερι κάρτα και για τον αντίπαλο. Ο Χόσεν αφήνει στον Βέστερφελντ. Το Λαΐδης θέλησε να παρεμβληθεί ανάμεσα στους δύο. Μπαμπούνσκι, ο Στένογλου, Καραγιάννης, με την πίεση του Σούκοφ. Κερδίζει τώρα την μπάλα ο Ρώσος. Κρέικ και ο αριστερός back half. Φανχίντουμ με τον άλλο της αριστερής πλευράς, τον Λούι Λάρος. Έχει τώρα την μπάλα. Μαχλάς, ο Ζήκος, ο Μιχαηλίδης με τον Μαχλά. Ο Μαλαδένης πρώτου Χόσεν, η κεφαλιά. Ο Μάρκη. Και ο Μαχλάς που φεύγει από κανονική θέση, αλλά ο Μιχαηλίδης πιο γρήγορος. Το προλαβαίνει και με καθυστέρηση ο Γιωβάνι Στεβανάτο στο βάθος, ο πρώτος από τους βοηθούς του Μπάτσολη, σηκώνει την σημαία και τελειώνει αυτή την φάση. 8 λεπτά στον Νίκο Γκούμας. Απευθείας μετάδοση του Μέγκα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Προηγούμενη φάση με τον Μαχλάνα υποδεικνύεται καθυστερημένα σε θέση offside. Μεγάλη παλιά είναι από τον Μπάμπουνσκι, έτσι όπως έγινε το control, η επέμβαση του πολύ σημαντικού τερματοφύλακα του Σάντερ Βέστερφελντ εξελίχθηκε εύκολη. Ο Λάρος παίρνει την μπάλα από τον Ρόιζερ, του τη ζητάει ο Φανχίντουμ, την παίρνει η κόντρα από τον Ηλίεφ και η επέμβαση από τον Μιχαηλίδη. Υπερασπίζεται την αιστεία η οποία έχει παραβιαστεί μόνο δύο φορές σε 5 μάτς πρώτης εθνικής, αλλά και άλλες 7 σε μόνο 2 εκτός έδρας μάτς για το κύπελλο UEFA. Καλά είναι ΑΕΚ,
από την αποτυχημένη προσπάθεια του προωθημένου πιστοφύλακα του Γιόχεμσεν, αλλά τώρα είναι ατυχώς αλλαγή του πλαγίου. Και στο βάθος ο Δημήτρη Σούκοφ, ο Ρώσος, αξιός σκαφ. Ο Σούκοφ παίζει δεξιά, ο Λάρος αριστερά και η κεντρική μέση είναι ο Φαντερχούφεν με τον αρχηγό, τον Μίσελ Κρέικ. Δεκάλεπτο, συμπληρώνεται σε μερικά δευτερόλεπτα, δίχως ρυθμό, ακόμη. Δίχως φάσεις, η κίτρινη κάρτα εις βάρος του Κοπιτσί, στο ξεκίνημα. Και με την ένωση να ψάχνει την πρώτη ευκαιρία που θα ζεστάνει την βραδιά. Από τον Βέστερφελντ, Μαχλάς διεκδικεί δίχως επιτυχία. Και η Φίτεσε κερδίζει το πρώτο κόρνερ της από την προσπάθεια για σούτ του Γιόχενσεν. Αυτός που πάει στο βάθος να το εκτελέσει, τώρα τον βλέπετε από πιο κοντά, είναι ο κάπτεν, ο Μίσελ Κρέικ. Στο 11 το κόρνερ για την Ολλανδική ομάδα. Η μπάλα περνάει και είναι το 1-0 από τον Νίκο Μαχλά. Το απόλυτο, θα λέγε κανείς, σενάριο που θα μπορούσε να φανταστεί ο Νίκος Μαχλάς πριν συμπληρωθούν 11 λεπτά. Να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαηλίδη. Και από εδώ και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι η ΑΕΚ έχει 79 λεπτά στην διάθεσή της για να βάλει 5 τέρμα. Εδώ η κεφαλιά από Νίκο Μαχλά στη μεγάλη κλάση που έφτασε πρώτος στην μπάλα μέσα σε 2. Κόρνερ του Κρέικ. Πρόλαβε τον Μπάμπουνς και ο κεφαλάς κάλυπτε τον Ρόιζερ. Έτσι λοιπόν την κεφαλιά του Νίκου Μαχλά στο 11. Η Βίτεσε βάζει Λόρι για τους 32 του Βελουέφ. Φτάνει από τώρα πολύ νωρίς στον αντικειμενικό στόχο της. Και επαναλαμβάνω, αφήνει την ΑΕΚ να κυνηγάει. 5 γκολ σε 79 λεπτά. Καθένας μπορεί να κρίνει από μόνος του το μέγεθος της δυσκολίας της από εδώ και πέρα αποστολής της Ένωσης. Μαχλάς ήταν ο σκόρερ του τρίτου γκολ στο Άρνεμ, στις καθυστερήσεις. Του πρώτου απόψε, η Λίεφ. Η κερκίδα δεν σταματάει να τραγουδάει, τουλάχιστον το τμήμα της κερκίδας στην σκεπαστή, γιατί να λέμε την αλήθεια, η υπόλοιπη Νέα Φιλαδέλφια έχει παγώσει. Δεν ξέρω αν αισθάνεται ο Μαχλάς ότι απάντησε με αυτόν τον τρόπο στις ασχήμιες της Κυριακής στο αεροδρόμιο και στα συνθήματα που ακούστηκαν ακόμα και σήμερα της βάρας του. Η ουσία πάντως είναι ότι την δουλειά για την οποία πληρώνεται και πληρώνεται καλά με το αναπροσαρμοσμένο καινούργιο συμβόλαιο που έχει με την Φίτεσε στο 2001 την έκανε και με το παραπάνω εδώ από νωρίς. Ηλίεφ. Κοπιτσής. Μάρκος. Καλή σέντρα, ευκαιρία για την ΑΕΚ, το 1-1 από τον Ντέμι Νικολαίδη στο 14. Τρία λεπτά μετά, ο άλλος μεγάλος πρωταγωνιστής αυτού του ζευγαριού, Ντέμις Νικολαίδης στο 14, κάνει το 1-1 και αυτός με κεφαλιά, όπως και ο Μαχλάς στο 11. Μόνο που εδώ η μπάλα δεν ήταν στημένη, όπως το κόρνερ τότε με τον Κρέικ. Αλλά ήταν πολύ καλή η σέντρα από τον Δημήτρη Μάρκο. Αφύλακτος Νικολαίδης, ο Βέστερφελντ έβαλε τα χέρια του στην μπάλα αλλά δεν μπορούσε να αποτρέψει την τροχιά της προς τα δίκτυα. 1-1 λοιπόν, η Νέα Φιλαδέλφια ξαναζεσταίνεται μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, καθώς ανάβουν και πέφτουν και καπνογόνα κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Νίκος Μαχλάς στο 11, τον Ντέμις Νικολαίδης στο 14, διαμορφώνουν
αυτό το 1-1. Η Φίτεσε παραμένει ασφαλώς σε θέση ισχύος. Αλλά η ΑΕΚ απαντώντας μόλις 3 λεπτά μετά στον γκολ της Φίτεσε μπορεί να κυνηγήσει ακόμα την ελπίδα. Ο Λαΐδης Εσίος με αυτό το γκολ συμπληρώνει 5 εφέτος στο κύπελλο UEFA. 4 εναντίον της Φερεντσβάρος και ένα απόψε. Έχει και άλλα 5 στο πρωτάθλημα. Με καταπληκτικό ξεκίνημα χρονιάς για τον νέο κάπτεν της ΑΕΚ. Ο Ζήκος. Ο Πιτσής. Η κερκίδα αρχίζει να ξαναπιστεύει. Ο Στένογλου. Η Λίεφ. Βούλγαρος για τον οποίο μόλις χθες ο Στεπάνοβιτς έλεγε ότι δεν είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στον ρυθμό και στις απαιτήσεις τέτοιου αγώνα επί 90 λεπτά. Αλλά απόντως του Σαβεύσκη οι επιλογές του Στεπάνοβιτς ήταν περιορισμένες. Τώρα ο Νικολαίδης κερδίζει φάουλ από τον Φαν Χίντουμ. Εδώ το αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Φαν Χίντουμ και η σέντρα φάουλ από τον Κομπιτσί. Αλλά πέρασε και δεν πέρασε και τη μάζεψε ο Βέστερφελ. Μπαμπούνσκι με τον Μαχλά. Ο Λάρος. Ο Ζήκος πρώτου Σούκοφ. Ο Καραγιάννης και ο Μάρκος. Και ξανά ο Καραγιάννης. Και ξανά ο Σούκοφ. Ο Γιόχεμσεν. Δεν έπιασε το 1-2. Νικολαίδης, αλλά δεν είναι στήριγμα κοντά του. Ατομική προσπάθεια από τον Νικολαίδη που πάει για το φάουλ. Δεν το δίνει, μάλλον το έδωσε ο Μπάτσολη. Έδωσε το φάουλ ο Μπάτσολη, μόνο που το έδωσε εις βάρος της ΑΕΚ. Για το χέρι που κάνει ο Νικολαίδης πέφτοντας από το μαρκάρισμα των αποστοφυλάκων της ΦΥΚΑΣ. Φάουλ μέχρι τώρα, σφυριγμένα από τον Μπάτσολη, μοιρασμένα ακριβώς στη μέση και ο Βέστερφελ, το 24χρονο πορτιέρο στην επαναφορά. Γέννιο Μιχαηλίδης, Μαχλάς, ασυνεννοησία με τον Μπαμπούνσκι, 2-1 για την Φίτεσε. Ένα γκολ επίπεδου σχολικού πρωταθλήματος δέχεται η ΑΕΚ στο 17 ξανά με κεφαλιά από αυτόν τον μεγάλο Ευρωπαίο και όχι μόνο Έλληνα και κριτικό σεντερφόρ που λέγεται Νίκος Μαχλάς. Διείδε αμέσως την ασυνεννοησία του Λίμπερο, του Μπόμπεν Μπάμπουνσκι, του Σκοπιανού, με τον Χρυσόστομο Μιχαηλίδη. Αφήνει ο Μπάμπουνσκι, μπαίνει ανάμεσά τους ο Μαχλάς και καθώς ο Μιχαηλίδης είναι στο ύψος του πέναλτι, κάνει το 1-2, επαναλαμβάνω, ένα γκολ επίπεδου. Να μην πω σχολικού, αλλά οπωσδήποτε ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Βάζει την ΑΕΚ ξανά πίσω στο σκορ και την Φίτεσε στο 2-1. Φάουλ υπέρ του Μάρκου. Που έχει και τώρα την μπάλα, ο Δημήτρης Μάρκος, αλλά την χάνει. Αν είναι μετά από κάθε γκολ της Φίτεσε να λέμε πόσα θέλει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα, πάση ρητώσει. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, όσο πιθανό ή απίθανο μπορεί να φαίνεται στον κοινό νου, κυνηγάει τίποτα λιγότερο από 6-2. Νικολαίδης και κόρνερ που κερδίζει από την επέμβαση του Στίβ Χόσεν. Κόρνερ με τον Μάρκο στο 19. 2 λεπτά μετά το δεύτερο γκολ του Μαχλά. Έμεινε στα δοκάρια του Βέστερφελτ και τώρα γλιτώνει την εστία του από παραβίαση σε προσπάθεια του Μπάμπουνσκι που είχε προωθηθεί. Με επέμβαση ακριβώς πάνω στην γραμμή, ο Ολλανδός Πορτιέρο, ξανά, ο κόρνερ και η προσπάθεια από τον Μπάμπουτσκι και η απόκρουση από τον Βέστερφελτ. Το επόμενο κόρνερ πέρασε αναξιοποίητο για την ΑΕΚ.
Δύο γκολ πριν συμπληρωθεί το 20 λεπτό. Ασφαλώς είναι βαρύ φορτίο για την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι κάτι παράξενο για την Φύτεσε που μετράει για την ώρα 5 νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Έρχεται από το 5-1 το Σάββατο επί της Σπάρτα Ρότερνταμ. 5-1 με δύο γκολ του Μαχλά. Φύτεσε που με 16 τέρματα σε 7 μάτς διαθέτει μέχρι στιγμής την πιο παραγωγική επίθεση του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Γιόχεμσεν. Κρέικ. Είδε τον Ρόιζερ. Ο Πιτσής. Κεφαλάς. Την μπάλα είναι Βίτεσε βέβαια. Παρά την προσπάθεια του Καραγιάννη. Τώρα συμπληρώνεται το 20 λεπτό. Θεία μετάδοση του Μέγκα από το στάδιο Νίκος Κούμας. ΑΕΚ Βίτεσε. 1-2. Τρεις κεφαλιές γκολ, δύο από τον Μαχλά στο 11 και στο 17 και μία ενδιάμεσα από τον Νικολαίδη στο 14. Και αυτός είναι ο Ρώσος, ο δημιουργός του τρίτου γκολ στο Άρνεμ και αντικαταστάτης του τραυματισμένου Ορλάντο Τρούσφιν σήμερα, ο 23χρονος Σούκοφ. Το σπιόν έγινε το παρελθόν Σάββατο. Κρέικ. Κεφαλάς. Από τον Κωστένογλου ο Μάρκος, πλάγιο για την ΑΕΚ. Γιάννης, ξανά ο Βάιος, θα την προσπάθεια του Μάρκου, πλάγιο για την Βίτεσε. Το Λαΐδης αφήνει στον Φάντερ Κούφεν, αυτός είναι από τα νέα πρόσωπα στην δεκάδα. Αμυντικό γενής παίκτης, 3 ετών από το Ρότερνταμ. Ο αντικαταστάτης του Πέροβιτς. Λάρος. Ρόιζερ δεν μπορεί, ήταν δυνατή η πάσα του Φαν Χίντουμ. Του Νικολαίδη χθες και σήμερα ήταν ότι δεν θα ανεχθεί κατά κάποιο τρόπο η ΑΕΚ να φύγει από την Ευρώπη με κατεβασμένα χέρια. Και αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε μια ρεαλιστική μετάφραση έτσι όπως εξελίχθηκε το πρώτο μισό του πρώτου μέρους, είναι ότι η ΑΕΚ εκείνο που ρεαλιστικά, επαναλαμβάνω, έχει να κυνηγήσει είναι πια η πρόκριση, νομίζω όπως είναι μακριά από το ελληνικές της, αλλά η νίκη. Εδώ ο Μαχλάς βγαίνει και πάλι στα νότα της ελληνικής άμυνας με τον Μπάμπουνσκι, με τον Μιχαηλίδη, το πλασέ out, ευκαιρία για την Βίτεσε ακριβώς στα μισά του πρώτου μέρους. Το 22ο προς 23ο λεπτό. Το σκάψιμο από τον Μαχλά που ένα τέτοιο γκολ ήταν το πρώτο του από τα δύο εναντίον της Σπάρτα Ρότερνταμ το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο στο Χέλερεντουμ. Ζήκος. Φαν Χίντουμ με τον Λάρος, βρίσκονται κλείστα τα μάτια, γνωρίζει ο ένας τον άλλος από την παλάμη του. Χόσεν. Γιόχεμσεν. Μιχαηλίδης προς τον Ρόιζερ. Κεφαλάς. Ηλίεφ. Τον Κρέικ. Νικολαίδης. Ηλίεφ. Μαλαδένει, αλλά μακριά από τη φάση υπάρχει φάουλ εις βάρος του Μάρκο Ντεμάρκη και κίτρινη κάρτα για τον Ιταλό. Φάουλ που κέρδισε ο Νικολαίδης στο 24. Εδώ Ντεμάρκη πέφτει πάνω στον Νικολαίδη και παρατηρείται με κίτρινη κάρτα. Ο Ντεμάρκη 32 ετών, ο πρώτος και μοναδικός Ιταλός στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Μιλανέζος, την ακρίβεια. Νικολαίδης είναι εμφανές ότι πονάει. Είναι αθλητής που ο εγωισμός του δεν ανέχεται να μπαίνει το φορείο
για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αλλά για να μην μπορεί να σηκωθεί, καταλαβαίνετε ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα εδώ. Μάρκο Ντεμάρκη, δεύτερη χρονιά στην Φίτεσα, που τον αγόρασε για να αγοράσει μαζί την πολύτιμη εμπειρία του από την Πολόνια, από την Γιουβέντους, από την Ρώμα. Από λόγω τραυματισμού στο Άρνε, αντικαταστάτη σήμερα του τραυματισμένου Φέλντμαν, Σουριναμέζου. Στο 25 λοιπόν, η ΑΕΚ έχει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο αρχηγός της, ο οποίος επιστρέφει τώρα με την άδεια του Μπάτσολι στον αγωνιστικό χώρο. Επιτελεί ο Ζήκος, τείχος. Ο Λάρος όπως μήπως και βγει παλιά αντεπίθεση σε αυτή η απόκρουση για τον Μαχλάου. Πραγματικά αξιοποιεί αυτή την μπάλα και από τον Φαν Χίντουμ ταχύτατη η αντεπίθεση με τον Γιόχεμσεν, αλλά ταχύτατη και η επιστροφή του Μάρκου που προλαβαίνει και καθαρίζει αυτή την φάση. Ζήκος. Ο Ηλίεφ και τώρα ο Μάρκος. Ο Ζήκος. Ο Μαλαδένης. Με τον Χόσεμ. Μπαίνει μπροστά του και πέτα την μπάλα μακριά. Ο Χάρης Κοπιτσής. Στο κόρνερ για την ένωση στο 26. Ηλίεφ. Πέρασε καλά την μπάλα, αλλά υπάρχει πολυκοσμία στην περιοχή. Νάτος πάλι ο Ηλίεφ, η μπάλα του πέσε από τον ουρανό στα πόδια. Αλλά επαναλαμβάνω, με τόσο κόσμο γύρω-γύρω και που κέρδισε το πλάγιο ήταν, θα λέγα, πολύ. Και πάλι η απόκρουση πάσα για τον Μαχλά. Κυνηγάει τον Κωστένογλου. Καραγιάννης. Νικολαίδης. Μαλαδένης. Και φεύγει ο Νικολαίδης και του κάνει ωραία την πάσα ο Μαλαδένης. Καλά ο Νικολαίδης, αλλά στο τελείωμα της φάσης η Παλάου. Τον Νικολαίδης που έβαλε απόψε το 8ο γκολ του με την φανέλα της ΑΕΚ σε αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ένας εναντίον όλων και στο τέλος το άστοχος. Ακριβώς 27 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα του Λίβιο Μπάτσολι, του Ιταλού διαιτητή, στον Νίκο Γκούμας. Ευθείας μετάδοση του Μέγκα. ΑΕΚ φύτασε 1-2. Το γκολ του Μαχλά στο 11 και στο 17. Και του Νικολαίδη ενδιάμεσα στο 14. Τρεις κεφαλιές, τρία γκολ. Λάρος. Φαν Χίντουμ. Ο Χόσεν και ο Ντεμάρκη. Ο Βέστερφελ. Ο Κεφαλάς και ο Μαχλάς. Σούκοφ. Μπαμπούνσκι. Ο Κεφαλάς. Καραγιάννης. Ντεμάρκη. Ηλίεφ, φάουλ ο Μάρταϊν Ρόιζερ. Ο Πιτσής, Ζήκος και Ηλίεφ. Ο Λάρος κόβει τον Κοπιτσή. Φαν Χίντουμ. Κρέικ. Ρόιζερ. Αντερχούφεν. Και κίτρινη εις βάρος του Φάντερ Χούφεν για το φάουλ αυτό που καταλόγησε ο Μπάτσολι. Μαζί μας απόψε για το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στους δύο πάγκους η Λίνα Ρουδίτου. Μόλις τώρα μου είπε από την ενδοσυνεννόηση ότι ο Νικολαίδης ζήτησε αλλαγή στα παπούσια που φοράει. Φέρουν καινούργια από τα αποδυτήρια. Ζήκος. Κερδίζει ο Ρόιστερ και είναι Ρόιστερ και Μαχλάς με τον Μπάμπουρσκι στη μέση και σφέδει και ο Κωστένογλου να καλύψει. Η μπάλα περνάει και είναι
Offside ο Μαχλάς. Στην προσπάθεια του Ρόιζερ να τον τροχοδοτήσει, ο Ρόιζερ που τα λέει με τον Μπάτσολι. Και εδώ Μαχλάς ακριβώς πίσω από το ύψος το οποίο κινεί τον Μπάμπονισκι. Ορθή υπόδειξη από τον βοηθό του Μπάτσολι, τον Στέπανα. Βίτες πιέζει μεθοδικά, συνειδητά θα έλεγα, δυσκολεύει την κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ. Κεφαλάς, την πάσα, το άνοιγμα καλύτερα του Ζήκου και τώρα ο Κοπιτσής. Και ο Μιλίεφ. Γιάννης. Τίποτα. Θα έλεγα πως ειδικά μετά το δεύτερο γκολ, που δεν είναι μόνο ότι ήταν το δεύτερο γκολ του Μαχλάς το 17, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μπήκε, από την ασυνεννοησία του Μπάμπουνσκι του Σκοπιανού με τον Μιχαηλίδη. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δίνουν κυρίως την μάχη με τον εαυτό τους να σταθούν στα πόδια τους. Φυσικά απέναντι στους αντιπάλους που τους έχουν έρθει όλα όπως τα ήθελαν, όπως αν θέλετε τα είχαν σχεδιάσει και καλύτερα από τις πιο αισιόδοξες φιλοδοξίες τους. Τώρα ο Κωστένογλου έκανε φάουλ στον Κρέικ. Κρέικ ο αρχηγός και όχι μόνο αρχηγός αλλά και συγκλονιστής της όλης λειτουργίας της μηχανής της φύτες επίρρο τώρα το φάουλ από τον Κωστένογλου. Να τους πάλι. Βερχούφεν. Κόντρα ευνοή τον Σούκοφ. Ο Φανερκούφεν έμεινε από τότε στο τερεν και δεν σηκώνεται. Και τώρα είναι το φάουλ και φυσικά ευθείας η κίτρινη κάρτα εις βάρος του Βαγγέλη Κεφαλά. Η τέταρτη πριν συμπληρωθούν 32 λεπτά. 2 και 2 οι κάρτες. Εδώ ο Σούκοφ, διείσδυση, καθαρό φάουλ και καθαρή κίτρινη για τον αντικαταστάτη του Γιάννη Καλιτζάκη. Τον 26χρονο Βαγγέλη Κεφαλά. Πρώτες βοήθειες για τον Δημήτρη Σούκοφ. Αυτός είναι ο προηγούμενος τραυματισμός του Φανταρχούφεν, τον Καραγιάννη. Φανταρχούφεν που είναι μια μικρή έκπληξη για τον Στεπάνοβιτς, ότι ο Άρτουρ Ζόρζ τον έχει βάλει ουσιαστικά δεξιό μπακ και ο Γιόχεμσεν που είχε παίξει δεξιός μπακ στο Άρνεμ κινείται σε ρόλο κεντρικού επιθετικού μέσου. Λίνα Ροδίτη μου ενημερώνει ότι για καλό και για κακό κάνει προθέρμανση ο Ρέμκο Φαντερσχάφ. Και φύτασε με 10 εναντίον 11 στο 33. Έχει αυτό το φάουλ. Ρόιζερ. Κρέικ. Φεύγει ο Ρόιζερ. Και παίρνει πολύ ωραία την μπάλα. Εκπληκτική κομπίνα από τους φιλοξενούμενους, αλλά η σέντρα δεν έκανε. Ηλίεφ. Κοπιτσής. Ασφυκτικό πρέσινγκ. Λάρος. Μπάμπονσκι απελευθερώνεται, ο Σαρινά, Κοπιτσής, στον ίδιο παρονομαστή. Τους επιμένουν οι Ολλανδοί και πολύ καλά κάνουν, προσάρουν. Κεφαλάς, Μάρκος χάνει από τον Κρέικ. Σα σκυλιά θα έλεγα, κυνηγάνε οι Ολλανδοί κάθε μπάλα. Φτερά φυσικά στα ποδάρια, καθώς η πρόκριση στους 32. 3-0 του πρώτου μάτσου και το 2-1 διαμορφωμένο απόψε στο 34 μοιάζει βέβαια. Καραγιάννης, Μαδένης, Μάρκη. Έστρεψε ο Φαντερκούφεν, δεν χρειάζεται προς το παρόν ο Φαντερκούφεν. Γιόχεμσεν. Κρέικ, ωραίο άνοιγμα είναι offside ο Μαχλάς, αλλά σε παθητικό offside και γι' αυτό δεν σηκώσαμε σημαίνει και πολύ καλά έκανε ο βοηθός.
Πανερχούφενε επανήλθεν, αλλά ο Λένον είναι και δεν είναι στο παιχνίδι. Ίσως ο Άρτουρ Ζόρζ προωθεί να κάνει νωρίς την πρώτη αλλαγή. Δέκα λεπτά και κάτι πριν συμπληρωθούν τα 45 δηλαδή του πρώτου μέρους. Θα είδατε στο βάθος το Ολλανδικό πάγκο, μια μικροκινητικότητα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Κεφαλάς, Σούκοφ. Κοπιτσής και ο Ζήκος. Ο Λαΐδης κάνει την κίνηση, ζητάει την μπάλα, την παίρνει. Αλλά ο Μάρκος δεν περίμενε, δεν ήταν έτοιμος σε εγρήγορση για την πάσα του αρχηγού. Και την κατάληξη την είδατε εδώ, ο Δημήτρης Μάρκος. Αλλαγή λοιπόν στο 36, αναγκαστική για τον Ζόρζ. Αποσύρεται ο Γιόχεμ Φαντερχούφεν και αυτός που μπαίνει στη θέση του, ο Ρέμκο Φαντερσχάφ, ένα παιδί ούτε καν 20 ετών, αμυντικογενής και αυτός. Η πρώτη αλλαγή της ομάδας της θέσης για την Άσος, όχι το 3. Μαχλάς κυνηγάει το κεφαλά. Ο Πιτσής. Ο Χόσεν με τον Νικολαίδη φάουλ. Μπαμπούνσκι, Ζήκος, ο Στένογλου. Επέμβαση του Σούκοφ και το πλάγιο για τον Νίκο Κωστένογλου. Αλλά Δένις κράτησε την ισορροπία του, κρατάει και την μπάλα. Την κράτησε όμως πολύ. Ο Κολαίδης δίπλα του απόρρει, γιατί κάποια στιγμή δεν αποφάσισε την πάσα, ο Σιβέτης και παρτενέρ του στην επίθεση της ΑΕΚ. Φάουλ υπέρ του Ζήκου από τον Φαντερσχάφ. Τώρα παίζει ο Γιόχεμσεν στη θέση που έπαιζε και στο Άρνεμ, δεξιός μπακ δηλαδή, και ο Φαντερσχάφ παίζει στη θέση του Γιόχεμσεν, κεντρικός επιθετικός μέσος, πίσω από τον Ρόιζερ και τον Μαχλά. Ο Γιόχεμσεν από την κεφαλιά του Μαχλά δεν συγκρατεί. Μαχλάς που όχι μόνο με τα 2 γκολ στο 11 και στο 17, αλλά με την γενικότερη παρουσία του σε αυτά τα 38 λεπτά επιβεβαιώνει γιατί τον καμαρώνουν όλοι. Με τόσο επιτυχημένο τρόπο όσο κανείς άλλος ξενιτεμένος περιφέρει, θα έλεγα, την γαλανόλευκη ανά την Ευρώπη. 11 βία στα λάθη, τα 7 στο παθητικό της Ένωσης. Ένα από τα πιο σοβαρά εκείνο του Μπόμπαν Μπάμπουνσκι στη φάση του δεύτερου. Αχλάς που αν οι πληροφορίες είναι σωστές θα μείνει μετά το παιχνίδι στην Ελλάδα. Να δει και λίγο τους δικούς του και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην Εθνική. Εν ώψη της υποχρέωσης, την Αλβανία και τη Γεωργία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 10 και 14 Οκτωβρίου. Ηλίεφ. Περνάει η μπάλα από τον Νικολαίδη, όχι από τον Τεμάρκη, ούτε από τον Ζήκο. Και χέρι από τον Άκη Ζήκο. Μαχλάς έκλεψε την μπάλα, εδώ θα μπορούσε ο Μπάτσολι να αφήσει πλεονέκτημα. Σούκοφ, τον Καραγιάννη. 2-13 άρια, περάνω προβλήψεων. Κρέικ,
Σουκοφ κάνει την κίνηση, ο Κρέκ του δίνει την μπάλα στον σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο φυσικά. Αδειάζει τον Μπάμπονσκι ο Σούκοφ, επιμένει. Σκοπιανός γελάει τελευταίος σε αυτή τη φάση. Καραγιάννης, Μάρκος. 2, φάουλ υπέρ του Μακεδονόμους. Ακόμη 5 λεπτά δίχως τις καθυστερήσεις που υπήρξαν αιτίες για να τηρηθούν σε αυτό το πρώτο μέρος. Μετά την έκρηξη, το πρώτο 20 λεπτό με τα 3 γκολ που διαμόρφωσαν το 2-1 υπέρ της Φύτεσε, τον γκολ του Μαχλά και το μοναδικό ελληνικό, τον Νικολαίδη. Ίσως Μαχλά ελληνικά δεν ήταν τα γκολ, αλλά προς ολλανδικό συμφέρον. Μια κάλμα θα έλεγα που ασφαλώς εξυπηρετεί την λογική και τα σχέδια του Άρτουρ Ζόρζ. Φύτεσε πέρσι με αντίπαλο την Sporting Braga σε αυτό το γύρο του Σεπτεμβρίου, την κυπέλλου UEFA. Αποκλείστηκε περίπου σαν αγράμματη. Αλλά τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι της θα πάνε την Παρασκευή στην Ελβετία για να την εκπροσωπήσουν στην κλήρωση της επόμενης φάσης. Ο Καραγιάννης που αντικαθιστά σήμερα τον τιμωρημένο Κασάπη. Μάρκος. Καλή προσπάθεια από τον Δημήτρη Μάρκο. Ο Χόσεν του φράζει το διάδρομο. Ο Μάρκος απλώνει το πόδι και ο Βέστερφελντ μαζεύει. Με πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Γιώθεμσεν δεν συγκράτησε. Με φόντο της ασπίδας των αστυνομικών. Ζήκος. Μπάμπουνσκι. Σκοπιανός που ήταν αρκετά καλός πρώτο μάτς στο Άρνεμ και αρκετά κακός, έως πολύ κακός απόψε. Πρόσθεσε ακόμη ένα αβίαστο λάθος, όπως είδατε προηγουμένως, στο παθητικό και το δικό του και το συνολικό της ΑΕΚ. Ζήκος. Νικολαίδης, ήρθε από τα νότα του Ντεμάρκη. Θέλει να παίξει με τον Μαλαδένη, αλλά πήγαινε ανάμεσά τους ο Κρέικ. All around που λέει και στο μπάσκετ παίκτης, με προσφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς του παιχνίδι. Σε ανασταλτική και παραγωγική λειτουργία, πανταχούπαρο. Καραγιάννης κάνει φάουλ για να προστατεύσει την μπάλα, φάουλ επί του Μαχλά, καθώς άπλωσε και τα δύο πόδια. Με τον Ρόιζερ. Κεφαλιά από τον Φάντερ Σχάφ, σαν να προπόνησε. Τραβάει και τα μαλλιά του, αλλά έφυγε κοντά στα δοκάρια από τον Μιχαηλίδη. Τόσο η Λίνα Ροδίτη με ενημερώνει ότι ο Στεπάνοβιτς φωνάζει στον Καραγιάννη, αλλά όχι σε όλες τις διαλόγες. Ξανά σέντρα φάουλ από τον Μάρταϊν Ρόιζερ, κεφαλιά από τον Φάντερ Σχάφ. Άου. Μπάμπουνσκι, Πανθίντουμ. Όπως βλέπετε θέλουμε ένα και κάτι για τη συμπλήρωση 45 λεπτών στο πρώτο μέρος. ΑΕΚ Φύτεσε 1-2. 5-1 δηλαδή στο συνολικό σκορ. Το 3-0 της 15ης του μηνός. Στο Χέλεροντουμ. Προώθηση από τον Μπάμπουνσκι, Μαλαδένης, Ζήκος, Μάρκος, Λαΐδης,
Μάρκι με άμεση. Μαχλάς. Στένογλου. Ξανά ο Μαχλάς από την πάσα του Φαν Χίντουν και του κυνηγάει πάντα ο Στένογλου. Μαχλάς ήθελε να βρει τον Ρόιζ, δεν ασχέτως αν τα κατάφερε και αυτό του έδειξε χαρακτηριστική γερμανία. Ηλίεφ. Σε 10 δεύτερα συμπληρώνουμε 45 στο πρώτο μέρος, λεπτά. Μιτζής, ο Λαΐδης με τον Χόσεν. Ένας με δύο. Ένας τον έκοψε, ο άλλος ολοκλήρωσε την απόκρουση. Απλά πράγματα. Στένο. Φεύγει τον Ρόιζερ. Ζήκος. ΑΕΚ, καθώς πάμε για το φινάλε του πρώτου μέρους. Πρώτου μέρους βραχυκυκλωμένες καταστάσεις που μοιάζουν αδιέξοδες. Και με τον Βάιο Καραγιάννης ακόμη ένα πλάγι. Νικολαίδης από τον κύρισμα του Μαλαδένη. Γαλιά του κεφαλά, Μιχαηλίδης πρώτου Ρόιζερ, Μάρκος, φεύγει ο Κοπιτσής, τον είδε ο Μάρκος, τον είδε όμως και ο Βέστερφελ που βγαίνει μακριά, προλαβαίνει τον Κοπιτσή, ο Μπάτσολι καταλογίζει φάουλ και βγάζει και κόκκινη κάρτα εις βάρος του Σάντερ Βέστερφελ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 24χρονος Ολλανδός θερματοφύλακας βγήκε με τα χίλια που λένε. Επικίνδυνο παιχνίδι με το πέλμα προτεταμένο στον Κοπιτσή. Έτσι λοιπόν έρχεται στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Μια κακή στιγμή για την Φύτεσε που είναι εμέσως καλή για την ΑΕΚ και ταυτόχρονα η ώρα για τον Κώστα Χανιωτάκη, τον δεύτερο κριτικό της Βίτεσε που το καλοκαίρι αποφάσισε να κάνει δώρο στον εαυτό του αυτό το καινούργιο συμβόλαιο με την Ολλανδική ομάδα. Εκεί που λέγαμε ότι θα βλέπαμε μόνο τον Μαχλά και τον είδαμε σε αυτό το πρώτο μήχρονο. Μεγάλο πρωταγωνιστή. Θα δούμε για τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Αλλά και για ολόκληρο το δεύτερο τον Κώστα Χανιωτάκη. Μένει επίσης να δούμε ποιον θα αποφασίσει να θυσιάσει ο Άρτουρ Ζόρζ για να κάνει αυτή την δεύτερη αναγκαστική όπως και η πρώτη αλλαγή. Θα φύγει ο Σούκοφ ο Ρώσος. Ο Πιτσής στο μεταξύ προσπαθεί να συνέλθει με τις πρώτες βοήθειες που παρέχει ο Νίκος Παδαζής, ο φυσικοθεραπευτής της ΑΚ. Και εδώ είναι ο Κώστας Χανιωτάκης στα 31 του πια. Και ένα ζεστό χειροκρότημα από την κερκίδα, ακριβώς εδώ κάτω από τα δημοσιογραφικά θεωρία στον Νίκο Σκούμας, για τον Κώστα Χανιωτάκη. Έχουν συμπληρωθεί ήδη 3 λεπτά καθυστερήσεων. Μπαίνουμε στο τέταρτο του πρώτου μέρους. ΑΕΚ Φύτεσε 1-2. Η Φύτεσε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Βέστερφελτ και ο Κοπιτσής απευθείας στο φάουλ. Βάλα στο πόδι του Φαρχίνγκουν και κόρνερ. Ο Κοπιτσής που πολύ έξυπνα δοκίμασε να βρει κρύο τον Χανιωτάκη. Με θεωρητικώς περιορισμένη πιθανότητα αντίδρασης, αλλά καθάρισε ο Φαρχίνγκουν με αυτή την προβολή. Καλιά από τον Ζήκο, καμία τύχη. Και εδώ ο Κώστας Χανιωτάκης, ο Βέστερφελτ είναι τόσο βασικός και αναντικατάστατος στην Φύτεσε που ούτε πέρυσι, ούτε πέρυσι, ούτε πρόπερσι έχασε έστω έναν αγώνα πρωταθλήματος. Αυτό που του συνέβη όμως του Βέστερφελτ σημαίνει ότι ο Χανιωτάκης όχι μόνο έχει την ευκαιρία απόψε της ευρωπαϊκής συμμετοχής, παρθενικής με την Φύτεσε, αλλά οπωσδήποτε και στο πρώτο μάτι του επόμενου γύρου, εφόσον οι φίτες, όπως όλα δείχνουν με το φινάλε του πρώτου μέρους, συνεχίσει για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Κάπου εδώ, η απευθείας μετάδοση του ΜΕΚΑ από τον Νίκο Σκούμας για το πρώτο μήχρονο φτάνει στο τέλος. ΑΕΚ Φύτεσε 1-2 με τρεις κεφαλιές
από τον Μαχλά στο 11 και στο 17 και από τον Νικολαίδη στο 14. Πάμε πίσω στην Παιανία ξανά μαζί σε περίπου 10 λεπτά, λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Είναι σκεφτείλη του Μέγκα πίσω στη Νέα Φιλαδέλφια. 1-2 μετά από 45 λεπτά στο πρώτο μέρος και καθώς το να βάλει ΑΕΚ 5 γκολ στα 45 του δεύτερου. Μοιάζει η κατάσταση μάλλον διαστημική. Το ρεαλιστικό ερωτηματικό είναι τι μπορεί να σώσει η Ένωση από αυτή την βραδιά. Η Ένωση θα παίξει το δεύτερο ημίχρονο με 11 εναντίον 10 μετά την αποβολή του Σάντερ Βέστερφελντ, του τερματοφύλακα. Με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η Βίτες έχει ήδη κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές, αλλά όλα τα υπόλοιπα κόσμια του παιχνιδιού είναι δικά της. Απαντήσεις στο τι μπορεί να σωθεί από αυτή τη βραδιά στο δεύτερο ημίχρονο, σε λίγο με το ξεκίνημα του δεύτερου προς το παρόν πίσω στην Παιανία και θα ξαναλέμε σε λίγο. Ξεκίνημα λοιπόν δεύτερου ημιχρόνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, εδώ και ακριβώς ένα λεπτό. Ένα λεπτό που ήταν αρκετό στον Νικολαίδη από σχετικά καλή θέση μέσα στην περιοχή της Βίτες να απειλήσει. Δίχως πάντως αποτέλεσμα στο τέλος, τον Χανιωτάκη που η μπάλα έφυγε out, ήταν το μόνο αξιοσημείο σε αυτό το λεπτό. Το πρώτο του δεύτερου χρόνου. Χάσατε, αλλαγές δεν υπάρχουν από την ΑΕΚ. Συνεχίζουν οι 11 που ξεκίνησαν. Ούτε από την Βίτες, η οποία ούτως ή άλλως είπαμε και νωρίτερα έχει ξοδέψει δύο από τις τρεις αναγκαστικά. Από το 36 όταν ο Θάντρος Χάφ αντικατέστησε τον τραυματισμένο Θάντρο Χούφεν και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους όταν αποβλήθηκε ο Βέστρεφελ και για να πει ο Χανιωτάκης θυσιάστηκε ο Σούκοφ, για τον οποίο πάντως μας έλεγε προηγουμένως η Λίνα Ροδίτου, η ρεπόρτερ του Μέγκα κοντά στους πάγκους, ότι ήταν και τραυματισμένος και ασθενής και βρήκε ευκαιρία ο προπονητής του να τον ξεκουράσει, αφού ούτως ή άλλως κάποιον έπρεπε να βγάλει για να βάλει τον Χανιωτάκη. 1-2 λοιπόν. Με τα γκολ του Νίκου Μαχλά, κεφαλιές στο 11 και στο 17. Ενδιάμεσα την ισοφάριση επίσης με κεφαλιά από τον Ντέμι Νικολαίδη στο 14. Και την ΑΕΚ με παίκτη παραπάνω να επιτίθεται τώρα με τον Ζίκο και τον Κοπιτσί. Γύρισε για τον Ηλίεφ. Φάουλ από τον Ηλιάν Ηλίεφ, τον Βούλγαρ, την καταστάτη του Σαβεύσκη. Φάουλ επί του Χόσεν. Μάζεψε το πόδι. Να βλέπετε ένα παίκτη της ΑΕΚ στο βάθος, στο κόρνερ να ζεσταίνεται. Αυτός είναι η ακριβότερη μεταγραφή της Ένωσης το καλοκαίρι που μας πέρασε. 22χρονος Βασίλης Λάκης. Και Θαλάς. Φάουλ που κερδίζει ο Μάρκος από τον Φάντερ Σκάφ πριν διώξει με το κεφάλι ο Γιόχεμσεν. Ο Μάρκος, ο δημιουργός, θα έλεγε κανείς, του μοναδικού γκολ της ΑΕΚ με την σέντρα του. Ωραία σέντρα πριν κάνει την κεφαλιά γκολ ο Νικολαίδης στο 14. Ο Πιτσής. Η Λίεφ. Δεν ήταν ακριβίας η πάσα. Το καθυστερεί. Επίθεση της ΑΕΚ, Μπαμπούνσκι, Μάρκος, Φάντερ Σκάφ, Ρόιζερ και ο Μαχλάς τώρα από την απόκρουση του Κρέικ. Γιόχεμσεν. Πίεσε ο Καραγιάννης, πήρε ο Ζήκος, ψάχνει τον Καραγιάννη, Μάρκη. Κόρνερ δείχνει ο επόπτης στο βάθος. Νομίζω πως out λέει ο Μπάτσολι. Δεμάρκη από την σύγκρουση προηγουμένως με τον Καραγιάννη έχει πρόβλημα εκεί στην πινακίδα. Καγιωτάκης βλέπει τον Δεμάρκη να σηκώνεται. Το έλεγε ότι θα έρχονται κάποτε ο καιρός ελληνική ομάδα σε αγώνα κύπελλου Ευρώπης να αντιμετωπίζει ομάδα από το εξωτερικό που έχει δύο κριτικούς στη σύνθεση της. Κωστένοβλου. Κοπιτσής. Ζήκος. Νικολαίδης. Το πήρε απόφαση ο Ζήκος. Ο Χανιωτάκης τον περίμενε με την αγκαλιά ανοιχτή.
Πολύ ωραίο Μαχλάς βρίσκει τον Ρόιζερ και τώρα είναι μεγάλος ο κίνδυνος για την ΑΕΚ να δεχθεί το τρίτο γκολ. Ο Ρόιζερ απέναντι στον Μιχαηλίδη που είναι πολύ δύσκολο να το χάσει. Έτσι λοιπόν στο έκτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου η έκταση του σκορ διευρύνεται εις βάρος της ΑΕΚ από το γκολ του Μάρταϊν Ρόιζερ, επαναλαμβάνω στο 51. Καταπληκτική assist κεφαλιά από τον Μαχλά, αυτοματοποιημένη κίνηση. Έχουμε την ευκαιρία ασφαλώς να την ξαναδούμε στο τελείωμά της. Μετά την κεφαλιά πάσα από τον Μαχλά. Ρόιζερ έφυγε πλάγια για να βολευτεί να έχει όλο το τέρμα μπροστά του. Και στην έξοδο του Χρυσόστομου Μιχαηλίδη πέταξε την μπάλα στην απέναντι γωνία. Έτσι λοιπόν στο 51 ο Μάρταϊν Ρόιζερ από την assist του Μαχλά γράφει το 1-3. Αναμβάνω με 10 η Βίτεσε εναντίον 11 της ΑΕΚ. Καραγιάννης. Ο Ζόρζο έχει δώσει εντολή αφού το μάτς παραέγινε εύκολο για την Βίτεσε. Έχει την ευκαιρία να δώσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ένα ανήλικο παιδί από την Πουρκίνα Φάσο, 17 ετών, τον μάμα του Ζόγκο. Κλήθηκε να συμπληρώσει ουσιαστικά την αποστολή της Φίτεσε λόγω των αρκετών προβλημάτων με τραυματισμούς. Και βέβαια, καθώς ο Μαλαδένης δεν βρίσκεται εδώ τον Νικολαίδη, ο Μάρκος, στο συγγνώμη, δεν έχει κανένα λόγο ο Ζόρζε με 1-3 πλέον στο τσεπάκι να ρισκάρει την χρησιμοποίηση του Πέροβιτς και του Τσούροβιτς που έχουν μικρό προβλήματα τραυματισμών. Ο Ηλίεφ τώρα στην περιοχή. Ο Μπάτσολη καταλογίζει το φάουλ. Το μαρκάρισμα από πίσω από τον Φαν Χίντουν. Καθαρό φάουλ υπέρ του Ιλιάν Ηλίεφ. Μάρκος, δεύτερο δοκάρι. Καλή κεφαλιά, η μπάλα δεν περνάει τη γραμμή, δείχνει ο Στεβανάτο, ο βοηθός στο βάθος, στην κεφαλιά του Μπάμπουνσκι, στο 53. Το είχε η ΑΕΚ την ευκαιρία να καλύψει ένα μέρος του handicap. Όπως είχε την ευκαιρία στο 46 με τον Νικολαίδη να ισοφαρίσει τότε, γιατί μεσολάβησε το τρίτο γκολ της Βίτεσε από τον Ρόιζερ στο 51. Καραγιάννης στα νότα του Γιόχεμσεν και ο Χανιωτάκης πλάγια. Ξαναδούμε την κεφαλιά από τον Μπόμπαν Μπάμπουνσκι. Περνάει από τον Χανιωτάκη, όχι όμως και από τον Γιόχεμσεν. Πριν τη γραμμή. Μάρκος. Τον Φαντερσκάφ, Λαΐδης, Ηλίεφ. Βάθηκε για ένα 2 Νικολαίδη στο έδαφος, ο Μπάτσολη ακίνητος απέναντί του που δείχνει να σηκωθεί. Και φάουλ από τον Μαχλά στον Κεφαλά. Ζήκος. Δεν ήταν offside ο Μαλαδένης, αλλά δεν κυνήγησε από την μπάλα. Εδώ, προηγούμενη προσπάθεια με τον Νικολαίδη και τον Ντεμάρκη. Ο Μπάτσολη την άφησε δίχως να ανασχολήσει. Μαχλάς, στήθος, ο Πιτσής. Δεν βγήκε ο συνδυασμός του Μαχλά με τον Ρόιζερ. Φαν Χίντουν κόβει εύκολα τον Πιτσή όταν εκείνος κουράστηκε διανύοντας μια σταρανταριά μέτρα. Σέντρα τώρα από τον Κοπιτσίο, Ντεμάρκη προ τον Νικολαίδη, ο Ζήκος, ο Καραγιάννης. Μέσος, σέντρα. Αλλά περνάει από Μαλαδένη, δεν έρχεται ο Μάρκος, εδώ είναι ευκαιρία για να κάνει το 2-3. Δεν πέρασε η μπάλα. Ντεμάρκη. Στο 55 λοιπόν, ευκαιρία του Μάρκου. Ο Ρόιζερ πάτησε, κέρδισε ο Ζήκος. Μαλαδένης. Κίνησε τον Νικολαίδη, παίρνει την μπάλα, ξανά για τον Μαλαδένη, Ντεμάρκη. Και ξανά φάουλ εις βάρος του διαμαρτυρόμενου στον Μπάτσολη, απορούντα μάλλον Νικολαίδη. Ο Ηλίε
τον Φαν Χίγκουν. Τίποτα. Εδώ η πτώση του Ηλίεφ από τον μαρκάρισμα του Φαν Χίγκουν με το δεξί χέρι. Ο Βούλγαρος που ζήτησε το πέναλτι από τον Ιταλό. Καλώς που έχει σφυρίξει μέχρι τώρα 28, όπως βλέπετε, φάουλ. Μπαμπουνισκι. Ο Χόσεν με τον Νικολαίδη. Το είναι φάουλ, προς το ένατο. Το δεξί χέρι του Στιβ Χόσεν. Φάουλ που κέρδισε ο Νικολαίδης και εκτελεί ο Κοπιτσής. Στο 57. Η δεύτερη τελική προσπάθεια του Μπάμπουνσκι, η πρώτη ήταν προηγουμένως, στο 53 με την κεφαλιά. Πολύ καλύτερη εκείνη από αυτήν. Το Ζήκο σου το Θαντρασκάφ στην κεφαλιά, ο Στένογλου. Γι' αυτός απώνει στην Κρήτη την Παρασκευή, όπως και ο Ματσίδης με τον Σαβέσκι, αλλά αυτός ανένυψε. Νικολαίδης offside στην πάσα του Μαλαδένη. Μπάτσολη δείχνει στους παίκτες της ΑΕΚ πίσω από την αιστεία του Χανιωτάκη. Όχι μόνο της ΑΕΚ αλλά και στον Ματού Ζόγκο της Βίτεσε να πάνε πίσω από τις πινακίδες, να απομακρυνθούν από την αιστεία του Χανιωτάκη και έτσι θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Από τον Ντεμάρκη. Ο Μαχλάς και ο Μιχαλίδης. Ο Μαχλάς που αν θυμηθούμε τα τρία γκολ στο Άρνεμ έβαλε το τρίτο, κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε το πρώτο. Στο δεύτερο τράβηξε κοντά του όλη την άμυνα της ΑΕΚ για να ανοίξει ο διάδρομο στον Πέροβιτς τότε και να γίνει το 2-0. Σήμερα έβαλε τα πρώτα δύο γκολ, δημιούργησε το τρίτο. Αυτός είναι ένας χορταστικός, θα λέγει κανείς, απολογισμός στο ενεργητικό του σπουδαίου κριτικού striker. Τον Άρκη με τον Μαλαδένη από πίσω να τον πιέζει. Ο Μπάμπουνσκι μονίμως προωθημένος. Νικολαίδης σε την Καλαμιά στον κάμπο. Ρόιζερ. Ζήκος πρώτου Μαχλά. Γιάννης. Νικολαίδης με το στήθος. Αντίντουμ. Γιόχεμσεν. Ζήκος. Γιάννης. Χέρι, κοντρόλ από τον Νικολαίδη. Κεφαλάς και Κωνσταίναουλου αναχέτησαν εδώ τον Μαχλά για όλα αυτά που έκανε και που κάνει και τα ακόμη περισσότερα που κάνει στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Αμείβεται με περισσότερα από 300 εκατομμύρια δραχμές τον χρόνο. Και χαλάλι του. Κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Κοπιτσί. Η απόκρουση του Ρόιζερ, ο Ηλίεφ, αριστερή, ψάχνει το διάδρομο για το σουτ, τον βρήκε, αλλά έχασε την ισορροπία του και γι' αυτό έστειλε την παλά. Ο Ηλιάν Ηλίεφ. Πέντε λεπτά σε λίγο συμπληρώνονται από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. ΑΕΚ Φίτες απευθείας μετάδοση του Μέγκα. Από το στάδιο Νίκος Κούμας στη Νέα Φιλαδέλφια. 1-3. Δύο γκολ του Μαχλά και ένα του Ρόισερ. Και offside εδώ ο Νίκος Μαχλάς. Μαδικό γκολ της ΑΕΚ ήταν 1-1 με τον Νικολαίδη. Η υπόδειξη του Γιάννη Κόρντα, του δεύτερου βοηθού του Μπάτσολη.
Σε λίγο θα έρθει η ώρα της συμμετοχής για τον Βασίλη Λάκη. Όχι όμως προτού εκτελέσει το έμεσο ο Ντεμάρκη. Κεφαλάς προς Μαχλά. Μαχλάς που συμπτωματικά τράκαρε με τον Καραγιάννη. Ήταν εντελώς συμπτωματική η πρόσκρουση των σωμάτων. Έτσι τουλάχιστον μου φάνηκε. Αλλά ο Μπάτσολη καταλόγησε. Μάλλον όχι. Παίρνω πίσω. Έχει δίκιο ο Ιταλός. Ο Καραγιάννης έβαλε σκοπίμως το σώμα του. Και έκανε το φάουλ στον Μαχλά που δέχεται και ένα κουτάκι κοκακόλα. Φαντερσχάφ. Κρέικ. Κοπιτσής. Ρόιζερ. Αφήνει ο Κωστένογλου τον Μιχαηλίδη. Μάρκος. Και φάουλ που κερδίζει ο Δημήτρης Μάρκος από τον Φαντερσχάφ. Η Λίνα Ροδίτου που είναι κοντά στον Στεπάνοβιτς είδε ότι θα αποσυρθεί ο Ηλίεφ. Το έλεγε και χθες ο Στεπάνοβιτς ότι δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτά σε ρυθμό αγώνα τέτοιων απαιτήσεων. Νάτος ο Ηλίεφ, πιθανόν στην τελευταία προσπαθειά του συνεπώς. Σάιντ ο Βάιος Τρέντα. Τον Στέπανο. Τον βοηθό του Μπάτσολη απέναντι. Εδώ δεν ήταν ο Σαββαρός Καραγιάννης. Οι δοκιμασίες από μεγάλη μερίδα του κίνητου ΣΑΕΚ στο 62-63 καθώς αντικαθίσταται ο Ηλίεφ από τον Βασίλη Λάκη. Τώρα είναι από δοκιμασίες κατά του Στεπάνοβιτς που έβγαλε τον Ηλίεφ, από δοκιμασίες κατά του Ηλίεφ. Η ουσία πάντως είναι ότι η ΑΕΚ συνεχίζει πλέον με τον Βασίλη Λάκη να κινείται από εδώ και πέρα στον ίδιο χώρο στον οποίο κινείται μέχρι τώρα ο Βούλγαρος. Που δεν έδωσε λύσεις σήμερα στην Ένωση και ήταν και λογικά απίθανο να έτοιμος να τις δώσει. Ζήκος. Φεύγει τον Ρόιζερ ωραία. Από τον Μπάτσολη τον διαιτητή ο Ντεμάρκη. Κρέικ. Κεφαλάς. Μπάμπονσκι με τον Κοπιτσί. Ποιος θα αφήσει την μπάλα σε ποιον. Λάκης. Κοπιτσής. Πατάει ωραία για το Λάκη που έχει δυνάμεις και φρασκάδα. Αλλά νομίζω ότι κάνει φάουλ για να προστατεύσει αυτή την μπάλα. Ούτως ή άλλως είναι out. Στο βάθος ο ουσιδιάχρονος Βασίλης Λάκης. Τελευταίο τριήμερο κυπέλλων Ευρώπης για τον Σεπτέμβριο. Όπως και το προδύο εβδομάδων ξεκινάει άσχημα για την ελληνική πλευρά, για τα ελληνικά συμφέροντα. Τότε ήταν το 3-0 στο Άρνεμ. Τώρα είναι το διαγραφόμενο, μάλλον το μέχρι στιγμής 3-1 εδώ, της Φίτεσε. Είναι να δούμε αν αύριο, ο Παναθηναϊκός στο Λονδίνο και ο Ολυμπιακός στο Μαρούσι με την Κροάσια Ζάγκρεπ μπορούν να επιβεβαιώσουν την πολύ καλή, την άριστη βαθμολογική συγκομιδή από τις εμφανίσεις τους στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Νομίζω απευθείας μετάδοση του Μέγκα από το Wembley και αμέσως μετά μάγνη και σκοπημένη από το Ολυμπιακό Στάδιο. Το τριήμερο που θα ολοκληρωθεί για μένα τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του Μέγκα την Πέμπτη με το βίντεο του Bayern Manchester United νωρίς και τα ελληνικά χρώματα με την μάχη του Πανιωνίου στο μακρινό Βαλκιάκοσκι κόντρα στην φιλανδική Χάκα. Πανιώνιος που έχει την υποχρέωση, θα έλεγα, να είναι παρόν στους 16 και πέραν του Βελίπτου μετά το 2-0 στη Νέα Σμή.
Ο Πιτσής. Ο Νικολαίδη, καθώς αρκετός κόσμος στην Γεωργίδα βρίσκει κουράγιο να σηκώσει την ένωση, να κυνηγήσει αυτό που δεν κυνηγείται πια. Θυμίζω από το 51 ΑΕΚ φύτασε 1-3 με σκόρερ του τρίτου γκολ των Ολλανδών, τον Μαρτάιν Ρόιζερ από κεφαλιά πάσα του Μουσβά. Νικολαίδης, Ανδερσχάφ, Πόσεν. Μπαλά περνάει από τον Ρόιζερ, Στένογλου, Μπαμπούνσκι, Ζίκος, Κεφαλάς. Είναι λέει το πρέσινγκ από τους φιλοξενούμενους. Δεν καταλαβαίνουν ούτε από χρονικά σημεία του αγώνα, ούτε από έκταση του σκορ. Θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν στο 90 να κάνουν αυτό που έχουν μάθει από μικρά. Το άνοιγμα από τον Μπάμπουνσκι στον Λάκη, πίεση από τον Φανχίντον, αλλά είναι στην άκρη. Λαΐδης, Πόσον, αβασμένος στην πλάτη του, γύρισε, Γιόχενσεν, κεφαλάς, ναι, Κλά, ο Καραγιάννης, αποφασίζει να σουτάρει και καλά κάνει, παραλίγο να δικαιωθεί. Ο Βάιος Καραγιάννης που χειροκροτείται για αυτή την επιλογή του στο 22, δηλαδή στο 22 του δεύτερου μέρους, στο 67. Της αναμέτρησης, καθώς πάνε σιγά σιγά προς τα μισά του δεύτερου μέρου. Προσπάθησε τον Θάντερ Σκάρ, σούτ από τον Καραγιάννη. Μάρκος γρήγορα, ωραία εκτέλεση, Κοπιτσής βγαίνει στα νόδα της Ολλανδικής Άμυνας. Είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ και πραγματικά το 3-2 για την ένωση από τον Χάρη Κοπιτσή. Little too late, λένε οι Άγγλοι, πολύ λίγο πολύ αργά, πάντως στο 68 ο Πιτσής μαζεύει την έκταση της διαφοράς χάρη στην πανέξυπνη ενέργεια του Μάρκου να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ. Ο Πιτσής βγήκε στα νότα του Φανχίντουν και απέναντι από τον Χανιουτάκη, αν και στην αρχή φάνηκε να χάνει τον κοντρόλ με το αριστερό πόδι που δεν είναι το καλύτερό του, κάνει το 2-3. Που προσθέτει αυτό το γκολ στα 3 που έχει βάλει με την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκούς αγώνες πέρυσι. Φτάνει τα 4. Αναλάβουμε αυτή τη φανέλα σε αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στο 68. Ζήκος. Ζήκος που δεν είχε παίξει στο Άρνεμ, τιμωρημένος. Θα είναι τιμωρημένος και δεν θα παίξει και στο πρωτάθλημα την Κυριακή, γιατί αποβλήθηκε στην Κρήτη. Μπάμπουνσκι, Νικολαίδης, το φεύγει τον Ρόιζερ. Ο σούτα του Νικολαίδη καλό, αλλά πολύ ωραία και η επέμβαση από τον Κώστα Χαλιουδάκη, αυτή που είχαν προβλήματα και στους δύο. Ένα λεπτό μετά το κόκκινο του Πιτσή, λοιπόν, στο 69. Το ωραίο σούτ του Νικολαίδη, ο Χαλιουδάκης αντιδρά. Και η ευκαιρία της ισοφάρισης χάνεται. Λάρος. Μάρκος. Στένογλου. Ζήκος. Τον Νικολαίδη. Μπαμπούνσκι. Μαλαδένης. Φεύγει τον Ντεμάρκη. Καλή προσπάθεια φαίνεται. Αλλά τελειώνει άδοξα. Την προσπάθεια για πάσα του Δημήτρη Μάρκου που έχει πάντως στο ενεργητικό του της assist και στα δύο goal της ένωσης απόψε. Και στην ισοφάριση το 1-1 του Νικολαίδη στο 14, σέντρα. Το πολύ έξυπνα εκτελεσμένο φάουλ που έβγαλε τον Κοπιτσή σε θέση βολής. Εκείνος αξιοποίησε την ευκαιρία για να κάνει το 2-3 στο 68. Φάουλ ο Ζήκος. Πάτσο Λίσσανα που λέει φύγε για να μη σου καλύψει την κάρτα, κάτι τέτοιο. Ο Ανδερσχάφ σηκώνεται στην
φυσικά. Άφησε ακόμα τον επόμενο Ζήκο, έβαλε και φύγει. Ίσως υπό άλλες συνθήκες να ήταν κίτρινη κάρτα, αλλά ο Ιταλός πιστός όχι στο γράμμα, αλλά στο πνεύμα, όχι στο γράμμα του κανονισμού, αλλά στο πνεύμα της βραδιάς, και καθώς τα πάντα έχουν να εκκριθεί ως προς το ποιος θα προκριθεί, αποφάσισε να μην καλύτερο. Ο Μιχαηλίδης πρωτοφυλά. Ο Λάκης. Ο Πιτσής, Μάρκος, αυτό που σκέφτηκε να κάνει ήταν πολύ ωραίο, αυτό που έκανε στην πραγματικότητα στην προσπάθεια να το υλοποιήσει δεν ήταν επιτυχημένο. Μάρκος τώρα βάζει την κόντρα στον Χόσεν και υποβήθηκε σε φάουλ. Σφύριγμα που σηκώνει διαμαρτυρίες. Από τον Κωστένογλου, Μιχαηλίδης. Κεφαλάς, Μάρκη, ο Ζήκος. Ξανά ο Μάρκος, ζητάει ο Νικολαίδης. Τον είδε ο Μάρκος, που έχει γενικότερα πολύ καλή οπτική του γηπέδου. Αλλά το κοντρόλ δεν βγήκε στον κάπτεν της ΑΕΚ. Ο Κόρντα αφήνει τον Ρόιστερ. Ο Κόρντα είναι ο επόπτης. Ο Καραγιάννης. Ο Κεφαλάς. Ο Στένογλου. Το 8 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ φύτιασε 2-3. Ο Μιτσής. Αλαδένης. Γύρισε προς τον Τεμάρκη, αλλά δίχως δύναμη, δίχως αίμα θα έλεγα, δίχως ψυχή ίσως. Ο Μιτσής. Σας πούμε Λάρος. Λάκης τώρα. Μάρκος. Ζήκος. Το πλάγιο από τον Γιόχεμσεν, το 16, Μάρκο Γιόχεμσεν. Κερκίδα εμψυχώνει τους ενωσίτες στην προσπάθεια να κυνηγήσουν κι άλλο γκολ, το 3-3 δηλαδή. Νικολαίδης. Αλλά δεν είναι στέμ, βγαίνει το 1-2. Δεμάρκη μακριά. Μαχλάς. Ρόιζερ. Η προσπάθεια μέχρι στιγμής που ζητάει την μπάλα ο Κρέικ, τον δύο ο Ρόιζερ είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Συνεχίζει πάντως, τώρα τον είδε τον Κρέικ, αλλά έχουν επιστρέψει 4 παίκτες της ΑΕΚ στο όριο της περιοχής. Κρέικ. Φάουλ από τον Κωστένογλου. Και κίτρινη κάρτα. Βάρος του Νίκου Κωστένογλου. Προηγουμένως ο Ζήκος την σκαπούλαρα, όχι τώρα και ο Κωστένογλου. Πάμε σε λίγο για τη συμπλήρωση ημιώρου στο δεύτερο ημίχρονο. Καλωδίας Λεδάδος, η Κουμέγκα από την Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ φύτιασε 2-3. Νικολαίδης Κοπιτσής, γκολ της Ένωσης. Δύο ο Μαχλάς και ένα ο Ρόιζερ για την φύτεσε που θα συνεχίσει στην Μελουέφα στους 32 πια. Στο γύρο που τα μάτια είναι τέλειο Φεβρίου και αρχές Νοεμβρίου. Από τη στιγμή που δύο Ελληνόπουλα, δύο Κρητικόπουλα παίζουν σε αυτήν την ομάδα, δεν μπορεί παρά να την συνοδεύουν και οι ευχές όλων για καλή πορεία στην συνέχεια. Νικολαίδης κέρδισε κόρνερ. Η Λίνα Ροδίτη με ενημερώνει ότι θα έρθει σε λίγο η ώρα να αποσυρθεί δεύτερη αλλαγή του Στεπάνοβιτς. Ο Χρήστος Μαλαδένης μετά τον Ηλία.
Το 76 αυτό το corner που κέρδισε ο Νικολαίδης και εκτελεί ο Άκης Ζήκος. Και χαλιά δεν είναι καθίστε, το σοβάρισε από τον Νικολαίδη 3-3. Στο 76 από το corner του Ανδρέα Ζήκου. Νικολαίδης ανάμεσα σε όλο τον κόσμο βρήκε έναν τρόπο να βάλει το κεφάλι. Και όπως το 14 είχε ισοφαρίσει 1-1, τώρα ισοφαρίζει 3-3, κινητοποιώντας όλη την Ολλανδική άμυνα και τον Χανιωτάκη. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Νικολαίδη, σκαστή κεφαλιά. Καμία πιθανότητα αντίδρασης στον τερματοφύλακα. 3-3. Νικολαίδης, υπόδειγμα θα έλεγα, νοοτροπίας. Ατελειωμένο ως προς την πρόκριση μάτς, όπως το έχει υποσχεθεί, το κυνηγάει ως το τέλος. Στο 77 έφυγε στο μεταξύ από το παιχνίδι ο Μαλαδένης και μπήκε στην θέση ο Κέλβιν Σέμπουε, ο Λιβεριανός. Σκόρερ εκείνη του πρώτου από τα δύο γκολ της Ένωσης τον Αύγουστο στην Βουδαπέστη με την Φερεντσβάρος. 3-3 λοιπόν. Και η ΑΕΚ πάντα με αριθμητικό πλεονέκτημα 11-10 σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αυτή τη στιγμή για αποφύγει την δεύτερη ήττα σε εισάρτημες αναμετρήσεις με την Φίδεσε και κυνηγάει, αν μη τι άλλο, και δεν είναι λίγο πράγμα, από 1-3 πίσω στο σκορ τη νίκη. Κεφαλιά από τον Ντεμάρκη και φάουλ εις βάρος του προωθημένου Βαγγέλη Κεφαλά. Εδώ ο Κεφαλάς που σπρώχνει στον αέρα τον Ντεμάρκη και τιμωρείται από τον Ιταλό, τον Μπάτσολη, που σφυριξεί πέρα στο πατριό του. Δίχως αυτό να εκλείφθει ως αιχμή. Φαντερσχάφ. Γιόχεμσεν. Μαχλάς. Κρατάει, αποφεύγει και τον Καραγιάννη μετά τον Κεφαλά. Ο Καραγιάννης όμως επιμένει. Το επιμένουν ανταμείβεται. Κρέικ. Μπάμπουνσκι. Λάκης Ζήκος. Καραγιάννης. Θα δούμε αν η ΑΕΚ σώσει τις τελευταίες εντυπώσεις, αφού δεν μπορεί πια να διεκδικήσει την πρόκριση. Ο Λαΐδης και ο Χανιωτάκης. Στην φορά η κίνηση του Νικολαίδη ήταν προβλεπτή. Σε λίγο ο Άρτουρ Ζόρζ από την ενημερώνει η Λίνα Ροδί που βρίσκεται δίπλα του στον πάγκο της Φίτεσε. Θα αποσύρει το Μαχλά. Τρίτη και τελευταία αλλαγή της Φίτεσε για να μπει στη θέση του. Αυτός ο 17χρονος από την Μπουρκίνα Φάσο, μάμα του Ζόγκο. Είμαστε στο 34 του χρόνου, εδώ ο Ζόρζε και εδώ ο Μαχλάς που το έχει καταλάβει και αποσύρεται από δοκιμαζόμενος, ο ίδιος θα τα αποδίδει με χειροκρότημα. Συντήματα στην κερκίδα εις βάρος του Μαχλά, που πάντως μπορεί να είναι ήσυχος όχι μόνο με την συνείδησή του γιατί δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα, αλλά και με την επαγγελματική του ικανοποίηση ότι έκανε και με το παραπάνω το καθήκον, τη δουλειά για την οποία πληρώνεται. Καραγιάννης. Ζήκος. Καραγιάννης. Αντερσχάφ. Άκη είναι το πλάγιο. Καραγιάννης. Νικολαίδης. Καραγιάννης. Ο γυριστό από το Σέμπουε. Καλό ξαφνικό σου ήταν από το στρώσιμο της μπάλας. Το στήθος του Μπάμπουνσκι.
πρώτη ενέργεια, θετική ενέργεια του Λιβεριανού που αντικατάστησε τον Μαλαδέν. Και τώρα την πρωτοβουλία την παίρνει ο Μάρκος, ο στόχος είναι και πάλι ο Σέμπουε. Δεμάρκη Ανιωτάκης. Καραγιάννη, Σέμπουε, Λάκης, Συγκλίνη, όπως ο Κοπιτσής είναι τραβημένος στο άκρο, Νικολαίδης, καλό σου, την μπάλα ξεστά, αυτή την 7η τελική προσπάθεια και πολύ ωραία του αρχηγού της Ένωσης του Ντέμι Νικολαίδη. Ευχαριστής ηγέτης. Ως το τέλος, τόσο δύσκολες και αν δείχνουν οι περιστάσεις. Πολύτως επιτυχημένη, εκνευσμένη θα έλεγα η επιλογή του Στεπάνοβιτς να τον χρήσει δικτατορικό το τρόπο αρχηγό της ΑΕΚ. Παράδειγμα που το ακολούθησε συνεχεία και ο Ιορδανέσκος στην Εθνική. Τα 2 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θείας μετάδοση του Μέγκα, το στάδιο Νίκος Γκούμας. ΑΕΚ φύτασε 3-3. Μπαμπούνσκι, για να έβαλε τα 3 γκολ που ήθελε μήνυμο, αλλά όχι υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες ήθελε. Δέχτηκε άλλα τόσο. Τα δέχτηκε και η πρώτη πίστη. Λάκης. Ο Ζόγκο. Ο Ρόιζερ. Είναι 83 λεπτά στο παιχνίδι. Άκ δεν έχει καμία πιθανότητα να διεκδικήσει τίποτα περισσότερο από την νίκη αν μπορέσει. Αλλά κανείς δεν έχει φύγει από την Νέα Φιλαδέλφεια. Ίσως είναι μια ένδειξη εκτίμησης των 23.000-24.000 θεατών στο γεγονός ότι η Ένωση τα βρήκε με τον εαυτό της κυρίως και από το 1-3 του 21ου λεπτού δεν παραδάει το παιχνίδι, το κυνηγάει και όπου βγει, και όσο βγει. Το Πιτσής πήρε από τον Λάκη. Λαΐδης. Την αποστολή της Φίδασε την έχουν συνοδέψει γύρω στους 75. Περνήσα από την Ολλανδία. Σε λίγο ο Στεπάνοβιτς θα κάνει και τρίτη αλλαγή, θα αποσύρει και τον Σκοπιανό, τον Μπαμπούνσκι. Στο 85. Και το θερμό χειροκρότημα του κοινού είναι για έναν συμπαθέστατο στους αεξίδες, όχι μόνο θα λέει, τον Ισλανδό Άρναρ Γκρέταρσον. Που έχει τώρα την μπάλα. Καραγιάννης. Ζήκος που πήρε πολλές μπάλες, πολλές πρωτοβουλίες, άσχετα δεν του βγήκαν. Και εδώ κεφαλιά από τον Λάκη, out. Από τον Μαρκ Φαν Χίντουν. Φαντερσχάφ, παλιά, Ρόιζερ, τον Κεφαλά, Στενοκορσέ, Κρέικ.
φάουλ που κερδίζει ο Φάντερ Σχαφ από τον Καραγιάννη, που στην υπερένταση επάνω άπλωσε το πόδι. Πάτσολη τον βοήθησε με μια ευγενική χειρονομία να σηκωθεί. Ντεμάρκη. Παμαντού. Από την απόκριση του Κωστένου που πήρε ο Μάρκος και από τον Ζήκο ο Καραγιάννης. Σέμπουε. Γκρέταρσον, κόλλησε λίγο. Καραγιάννης. Μάρκος. Διεκδικήσιμη μπάλα. Κέρδισε ο Μαμαντού Ζόγκο. Και πήρε και το φάουλ από τον Άκη Ζήκο. Στρακοστό δεύτερο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Βίτεσε. 3-3. Δύο γκολ ο Νικολαίδης, ένα ο Κοπιτσής για την Ένωση. Δύο Μαχλάς, ένα ο Ρόιζερ για την Μίτεση. Σέμπουε. Πάτησε την μπάλα. Έχει λίγο αστεία. Εδώ. Πράγμα. Λάκης. Γκρέταρσον. Σωστό άνοιγμα. Καραγιάννης. Νικολαίδης τον πούλησε η ίδια η ισορροπία του. Γκρέταρσον. Ο Πιτσής είναι offside. Μπορεί και να ήταν, μπορεί και να μην ήταν. Μάλλον ήταν, αλλά αυτό που προκάλεσε έτσι είναι, ας πούμε, οργή στην κερκίδα. Ήταν καθυστέρηση του Στεβανάτο στην υπόλοιψη όπως άλλο. Μικρό το κακό. Μαμαντού, κεφαλιά. Ο Βάιος ο Καραγιάννης, αν γλιτώσει την αποβολή θα πρέπει να αισθάνεται πολύ τυχερός. Μακριά από την μπάλα, άπλωσε το χέρι και τράβηξε ένα χαστούκι. Στον Φάντερ Σχαφ, ο Μπάτσολη έχει πάει κοντά, το συζητάει με τον επόπτη και μέσα σε χειροκροτήματα από το κοινό. Προς το παρόν τουλάχιστον ο Καραγιάννης δεν δείχνει να έχει συνέπειες. Ο Βάιος που είχε αποβληθεί και τον Μάρτιο εδώ σε αυτό το γήπεδο, μάλλον είχε αποβληθεί τον Μάρτιο γιατί τώρα δεν αποβλήθηκε. Εναντίον της Λοκομοτίβ Μόσχας, τον πρώτο από τους δύο προημιτελικούς για το κύπελλο κυπελλούχων, την άνοιξε. Εδώ τώρα την γλίτωσε. 89. Το γύρισμα από τον Λάκη και το κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ. Το Σέμπουε δίνει την μπάλα για να εκτελεστεί γρήγορα το κόρνερ. Μπήκαμε στο 45ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. ΑΕΚ Βίτεσε 3-3. Το κόρνερ από τον Κοπιτσή. Κεφαλιά του Ντεμάρκη. Ρόιζερ. Γάει ο Κωστένογλου, βλέπετε μέχρι πού, Χανιωτάκης, Ζήκος, Κοπιτσής, η ΑΕΚ που επιμένει. 45ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, χαμηλά, δεν μπόρεσε να γυρίσει. Ο Ζήκος και τώρα είναι ο Μαμαντού με τον Καραγιάννη του κόβει. Χόσεν. Γιόχεμσεν. Κρατάει γιατί ο Μαμαντού δίχως να το καταλάβει βγήκε offside. Πάντα ο Γιόχεμσεν. Πολύ δυνατός. Δεν πέφτει με τίποτα κάτω. Απέφυγε και τον Ζήκο και τον Καραγιάννη. Το γύρισμα από τον Ρόιζερ ο Μαμαντού out. Εδώ ακριβώς, μάλλον όχι με τη συμπλήρωση των 90, στην καθυστέρηση πια. Ο Μαμαντού Ζόγκο. Πλησίασε το 3-4, αλλά η μπάλα του πια. Γκρέταρσον. Ο Πιτσής.
Λάκη. Κεφαλιά από τον Van der Schaaf. Ζόγκο. Van Hintum. Van der Schaaf. Κρέικ. Λάρος. Ρόιζερ. Van der Schaaf με πολύ δύναμη. Καραγιάννης επίσης. Out. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο δεύτερο μέρος. Πάντα το 3-3 διαμορφωμένο από το 76 με την κεφαλιά γκολ του Ντέμι Νικολαίδη. Είχε βάλει και το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, το μεσαίο Κοπιτσής. Μάρκος. Και τώρα Κοπιτσής και Σέπουε. Πάλι που κάτσε άλλο Αφρικανός. Ένας άλλος Αφρικανός τώρα, ο Ζόγκο. Γκρέταρσον. Λάκης, κύριε Φάου. Ζήκος, Καραγιάννης. Συμπληρώθηκαν δύο λεπτά. Καθυστέρησης. Νικολαίδης. Μάρκος. Γκρέταρσον καθώς η φάση δεν τελειώνει. Και ξανά Νικολαίδης. Τον ρόλο αποκαμωμένου ποδοσφαιριστή, όπως σε σέντρα αποκαμωμένου ποδοσφαιριστή ήταν και η Αυτοκίνη Νικολαίδη. Ο Μπάτσολ έχει και έφτια να δεχθεί κι άλλη μπάλα. Μάρκος. Ήδης. Είδαμε 6 γκολ, μια αποβολή, είδαμε αρκετές φάσεις, κυρίως μπροστά στον Βέστερφελντ και τον Χαγιουντάκη, λιγότερο μπροστά στον Ελίδα. Αυτό που δεν είδαμε και που άλλωστε ήταν εκ των προτέρων απίθανο, ήταν την ΑΕΚ να ανατρέπει εκείνο το 3-0 του Άρνεμ, εκείνη την ανοησία όπως την περιέγραψε τη Δευτέρα ο Ντέμι Νικολαίδης. Οι ανοησίες σε αυτό το επίπεδο σπανίως πατσίζουν. Σπανίως πατσίζουν. Σπανίως πλήρωνα. Κόπιτσες. Το αριστερό με το πόδι δηλαδή που έβαλε τον γκολ. Γιόχεμσεν, Γκρέταρσον, Στένολου και ο Καραγιάννης. Ο Ζήκος ανοίχθηκε και ωραία. Ο Λαΐδης πάει για την κεφαλιά, ο Φώσεν είναι σε καλύτερη θέση. Ο Μάρκος, η μπάλα κοντράρει και ο Χανιωτάκης κρατάει αυτό το 3-3. Η ΑΕΚ θα ήταν τυχερή αν μπορούσε να βάλει το κόλλο γιατί θα έμπαινε με καραμπόλα. Ήταν άτυχη ότι τόσωσε ο Χανιωτάκης και αυτή είναι η τελευταία πράξη στο έργο της βραδιάς. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΚ φύτασε 3-3 για λίγο στην Παιανία και σε περίπου 4 λεπτά ξανά μαζί για τον επίλογο από τον Νίκο Σκούρη. Φίλες και φίλοι του Μέγκα πίσω στη Νέα Φιλαδέλφια για την τελευταία απευθεία σύνδεση της βραδιάς με το στάδιο Νίκο Σκούρη. Σαν στο ημίχρονο αναρωτιόμασταν τι μπορεί να σώσει από την βραδιά η ΑΕΚ, καθώς θεωρητικά τότε κυνηγούσε 5 γκολ σε 45 λεπτά. Η απάντηση που πήραμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ήταν ότι έσωσε την ισοπαλία με αυτή την κεφαλιά γκολ του Ντέμι Νικολαίδη στο 76ο λεπτό και αφού νωρίτερα, μολονότι η Βίτες έπαιζε με 10 εναντίον 11, είχε καταφέρει από την έξοχη assist αυτοματοποιημένη κίνηση του Μαχλά στον Μαρτάιν Ρόιζερ να κάνει το 1-3, η Βίτεσε στο 51. Η ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει στην αρχή με τον Νικολαίδη και πάλι τον αρχηγό της στο 14. 3 λεπτά μετά το 0-1 του Μαχλά. Ο Νικολαίδης ήταν ο άνθρωπος που παρέστηρε και τους υπόλοιπους να λειτουργήσουν πιστοί στο δόγμα ότι αν δεν μπορούμε να προκριθούμε, τουλάχιστον να μην φύγουμε από την Ευρώπη τόσο νωρίς και με τα χέρια κατεβασμένα. Η ΑΕΚ δεν σήκωσε τα χέρια ψηλά, πέρασε μια κρίση στη διάρκεια του μάτσου όταν έγινε το 1-2 και αργότερα το 1-3.
αλλά βρήκε την δύναμη που χρειαζόταν για να επιστρέψει στο παιχνίδι, να κυνηγήσει ό,τι μπορούσε να κυνηγήσει, να φτάσει στο 3-3 και να έχει και ορισμένες ακόμη καλές ευκαιρίες απέναντι κυρίως στο Χανιουδάκη, περισσότερο δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, παρά στο πρώτο απέναντι στον Βέστερφελντ. Αυτή είναι η δράκα των οπαδών της Βίτεσε που έφτασε ως την Αθήνα για να δει την Ολλανδική ομάδα να συνεχίζει στους 32 του κυπέλου UEFA και όπως είπα κάποια στιγμή για νωρίτερα, συνεχίζει παρόντων του Μαχλά και του Χανιουτάκη με τις ευχές μας για ακόμη καλύτερη συνέχεια, αφού η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να προκριθεί, ας προχωρήσει τουλάχιστον η ομάδα που έχει τα δύο. Ελληνόπουλα 3-3 λοιπόν, με δύο γκολ του Νικολαίδη και ένα του Κοπιτσί από την από εδώ πλευρά. Δύο γκολ του Μαχλά και ένα του Ρόισερ από την από εκεί. Μια βραδιά πλούσια σε γκολ, όχι τόσο σε συγκινήσεις, γιατί το ποιος θα προκρινόταν κρίθηκε από την αρχή. Κάπου εδώ η απευθείας μετάδοση του Μέγκα από την Νέα Φιλαδέλφεια φτάνει στο τέλος. Θυμηθείτε τις αυριανές απευθείας και μαγνητοσκοπικές.